Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Η μεγάλη μου κόρη είναι η σπορτίβ της οικογένειας. Ήθελε λοιπόν ένα μέτριο μεγέθους χιαστή τσαντάκι. Αγαπάει πάρα πολύ το χιαστή και τους ημάντες. Εδώ που τα λέμε είναι και το πιο βολικό κρέμασμα σε μια τσάντα. Πήραμε λοιπόν ένα zipper φερμουάρ με μήκος 27 εκατοστά. 28 σχεδόν εκατοστά είναι. Επέλεξε ένα νήμα μπλε τζιν. Συνήθως μέχρι τώρα έβλεπα zipper τσαντάκια που πλέκεις ένα κομμάτι παραλληλόγραμμο, ενώνει τα δύο πλάγια και το ράβεις εδώ πάνω. Έχω δει όμως και με διαφορετικό τρόπο και θέλω πολύ να τον δοκιμάσω. Θέλω να ξεκινήσουμε να πλέκουμε το τσαντάκι μας ανάποδα, από τις τρυπούλες προς τα κάτω. Το συγκεκριμένο νήμα πλέκεται με βελονάκι νούμερο 4-4,5. Έτσι κι αλλιώς όμως εγώ τώρα, για να περάσω εύκολα από τις τρύπες, παίρνω ένα βελονάκι νούμερο 3,5 και θα πάω και θα ξεκινήσω στην τρυπούλα που είναι εδώ, στο ένα πλάι. Φιλιά στο νήμα μου. Έφερα έξω τη θηλιά μου και κάνω άλλη μία αλυσίδα. Θα πάω και θα μπω στην επόμενη τρυπούλα, θα φέρω έξω το νήμα μου, θα το τραβήξω αρκετά ψηλά να φτάσει εδώ πάνω και θα κάνω ένα άριχτο. Το νήμα μου είναι αρκετά λεπτό, οπότε θα κάνω δύο άριχτα σε κάθε τρύπα. Συνεχίζω, τραβάω το νήμα μου να φτάσει αρκετά πάνω, να φτάσει δηλαδή το νήμα εκεί που είναι το δέρμα, και ολοκληρώνω το άριχτό μου. Άλλο ένα άριχτο. Συνεχίζω, δεν κάνω εδώ κάτω το άριχτό μου, τραβάω τη θηλιά να φτάσει επάνω εκεί που είναι το δέρμα. Στρώνει πολύ όμορφα. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσω μέχρι εδώ που η αλήθεια είναι ότι οι πλαϊνές τρυπούλες είναι οι δύσκολες τρύπες και τα λέμε εδώ. Έφτασα εδώ στο κεντρικό πόντο. Η αλήθεια είναι ότι αν ζωρίσω το βελονάκι αυτό θα το σπάσω. Πήρα λοιπόν ένα κανονικό, ας είναι και τριάρι, δεν με πειράζει, για να μπορώ να του δώσω δύναμη. Μπαίνω στην τρύπα αυτή, βγάζω το νήμα έξω. Με λίγη προσπάθεια. Είναι η ραφή και είναι διπλό και τριπλό το δέρμα εδώ. Άριχτο. Δεύτερο. Θέλω άλλο ένα. Γι' αυτό είπα ότι είναι το πιο ζόρι εδώ πέρα. Αφήνω αυτό το βελονάκι και ξαναπαίρνω το κανονικό μου και συνεχίζω στις τρυπούλες μου. Εάν το νήμα σας είναι πιο χοντρό, εδώ ίσως να αρκούν και δύο άριχτα.
Παρόλα αυτά όμως, επειδή έτσι και αλλιώς για να περνάει από την τρύπα, πιο μικρό βελονάκι έχετε βάλει. Εάν δείτε ότι θέλει ζόρι, μην χρησιμοποιήσετε το εργονομικό σας, γιατί θα το σπάσετε. Να βγάλω τους ημάντες, δεν καταλαβαίνω γιατί τους έχω ακόμα επάνω. Τον ημάντα. Και συνεχίζω. Έφτασα εδώ που ξεκίνησα, που έχω κάνει ένα άριχτο. Θα κάνω λοιπόν τον ίδιο αγώνα για να χωρέσω άλλα. 2. Πάμε και για το τελευταίο. Αφήνω στην άκρη τα μικρότερα βελονάκια που μου χρειάστηκαν μόνο για να κάνω το ξεκίνημα και παίρνω βελονάκι νούμερο 4. Η αλήθεια είναι ότι ο κόνος πλέκεται και με βελονάκι νούμερο 3,5, ειδικά πλέκεται λίγο χαλαρά. Για τη συγκεκριμένη πλέξη όμως, εγώ δεν θέλω να είναι πολύ σφιχτή η πόντη μου, οπότε θα πάρω βελονάκι νούμερο 4. Επίσης να σας πω, πριν σας δείξω την απλή μου πλέξη, ότι επειδή δεν θέλω να βάλω ούτε ύφασμα, ούτε πένδυση, ούτε τίποτα, επέλεξα να κάνω μια πλέξη που δεν έχει καθόλου τρύπες, για να κινδυνεύουν τα πράγματα από μέσα ή για να μην φαίνεται. Εάν θέλετε να το επενδύσετε, μπορείτε να το κάνετε. Αφού τελειώσουμε το κομμάτι αυτό, κόβετε ένα ύφασμα όσο είναι το τσαντάκι μας, το περνάτε μέσα και το ράβετε εσωτερικά σε αυτό το σημείο ή στο φερμουάρ καλύτερα. Το ιδανικό είναι να ραφτεί εδώ που τελειώνει το φερμουάρ. Το ενώνετε στην κάτω πλευρά μετά και κλείνετε την τσάντα σας, δηλαδή πριν κλείσουμε την τσάντα μας. Το λέω από τώρα γιατί κάποιες φίλες μπορεί να σκεφτούν ότι με αυτόν τον τρόπο πώς θα επενδυθεί. Πάρα πολύ εύκολα επενδύεται λοιπόν. Πάω στο άριχτο που έχω κάνει όταν έκανα τον πρώτο μου πόντο, την αλυσίδα στον αέρα. Μπαίνω και κατευθείαν κάνω ένα άριχτο. Θα πλέκω κυκλικά για να μην υπάρχει ένωση. Η πρώτη μου σειρά θα είναι όλη με άριχτα. Έφτασα εδώ που ξεκίνησα και πάμε να σας δείξω την πανεύκολη πλέξη. Τονίζω, θα πρέπει να έχουμε πλέξει χαλαρά. Εάν πλέκετε σφιχτά, επιλέξτε μισό βελονάκι, μισό νούμερο βελονάκι παραπάνω. Κυκλικά, εντάξει, έχω κάνει τον τελευταίο μου πόντο. Μπαίνω και κάνω ένα άριχτο κανονικά. Στο επόμενο άριχτο θα πάω και θα πιάσω τις δύο αυτές κλωστούλες που σχηματίζουν το εξωτερικό νι του άριχτου. Θα κάνω σε αυτές τις δύο το άριχτο. Το επόμενο είναι άριχτο. Αφήνω πίσω το πόντο, πάω κανονικά στον επόμενο. Ο επόμενος πόντος μου είναι εδώ. Εδώ θα έπρεπε να μπω. Εγώ πάω και πιάνω τις δύο κλωστούλες του άριχτου. Το νι. Ο επόμενος πόντος άριχτο. Ο επόμενος πόντος μου είναι εδώ. Θα έπρεπε να μπω εδώ. Πάω και πιάνω αυτές τις δύο κλωστούλες μόνο. Γι' αυτό σας λέω χαλαρά ή με μεγαλύτερο νούμερο βελονάκι, γιατί αν πλέκετε σφιχτά ή έχετε πλέξει με μικρό βελονάκι, θα είναι δύσκολο να βάλετε το βελονάκι σας εδώ μέσα. Όχι ότι δεν θα το καταφέρετε, αλλά για ποιο λόγο να δυσκολεύουμε τα πράγματα. Όταν είναι χαλαρή η πλέξη, μπαίνει εύκολα το βελονάκι και όλα κυλάνε ρολόι.
Με αυτό τον τρόπο συνεχίζω γύρω-γύρω μέχρι να φτάσω εκεί που ξεκίνησα. Προσέχουμε, έχουμε κάνει το αριχτό μας, το επόμενο είναι εδώ, πιάνουμε μόνο τον νι. Εδώ προσέχουμε, μην χάσουμε τον πόντο, είναι αμέσως το επόμενο άριχτο. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Έφτασα στο τέλος, είπαμε ότι πλέκουμε κυκλικά, δεν κάνουμε ένωση. Εδώ είναι ο πόντος που έχω πλέξει στο νι, εδώ είναι καθαρό άριχτο. Έχω τελειώσει με άριχτο, άρα πάω και μπαίνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς και κάνω αυτό το πόντο που τραβάμε έξω τις δύο κλωστούλες. Στην από κάτω σειρά έχω τραβήξει έξω τις δύο κλωστούλες, τώρα θα κάνω κανονικό άριχτο. Τραβάμε τις από κάτω σειράς το άριχτο έξω τις δύο γραμμές από το νι. Πάνω σε αυτό το πόντο τον ανάγλυφο κάνουμε απλό νι. Νομίζω ότι έγινα πολύ κατανοητή. Από εδώ και πέρα πλέκουμε κυκλικά, χωρίς σταματημό, μέχρι το μήκος που θέλουμε. Ένα λάξ. Εκεί που βρίσκουμε νι, τραβάμε τους δύο πόντους έξω. Και εκεί που βρίσκουμε τον ανάγλυφο πόντο που έχουμε δημιουργήσει στην από κάτω σειρά, κάνουμε απλό άριχτο. Ανάγλυφο πόντο έκανα. Βρήκα ανάγλυφο, κάνω απλό. Αυτό είναι. Μία απλή, όμορφη πλέξη, μας δίνει πάχος, είναι ανάγλυφη. Αυτό που θέλω εγώ να μην είναι τρυπητή, γιατί δεν θα βάλω από μέσα επένδυση. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο για το μήκος που θέλω εγώ για το τσαντάκι αυτό του ταχυδρόμου και επιστρέφω να το κλείσουμε μαζί. Έχω φτάσει την τσάντα. Συνολικά μαζί με το φερμουάρ είναι στα 21,5. Το πλεκτό μου είναι στα 17,5-18 εκατοστά. Να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να την κάνω λίγο ακόμα πιο μακριά, αλλά η κόρη μου τη θέλει μέχρι εκεί. Οπότε η πλέξη είναι καταπληκτική, πολύ σταθερή. Δεν έχει πουθενά τρυπούλα, ανάγλυφη. Πολύ ωραία πλέξη. Οι φίλες που γνωρίζουν από αραπτική και φοδράρισμα σίγουρα έχουν πολλούς τρόπους να το κάνουν. Εγώ έχω σκεφτεί δύο, αν και δεν θα τη φοδράρω όπως σας είπα. Ο πρώτος είναι όπως είναι τώρα ανοιχτά, να κόψω ένα ύφασμα, διπλωμένο, διπλό ύφασμα, όσο είναι η τσάντα μου, να το περάσω μέσα για να το ράψω εδώ που είναι το φερμουάρ, να κλείσω τη φόδρα μου και μετά να κλείσω την τσάντα. Επίσης μπορούμε να τη γυρίσουμε και από την ανάποδη. Ο δεύτερος τρόπος είναι, όπως κάνουμε σε όλες τις τσάντες, να φτιάξουμε μια σακούλα, ας το πούμε, που θα μπει μέσα και θα ραφτεί πάλι εδώ γύρω γύρω. Δεν θα τη φοδράρω, γι' αυτό συνεχίζω μαζί σας. Θα βάλω δύο σημάδια ακριβώς στις δύο πλευρές. Για να ξέρω που είναι ακριβώς, γιατί τώρα θα τη γυρίσω από την ανάποδη, όσο γυρνάει δηλαδή, επειδή έχει και το κομμάτι το δερμάτινο επάνω. Γυρνάει όλη, εντάξει. Έχω βάλει τα σημάδια για να ξέρω ότι
αυτή είναι η σωστή, η σωστή άκρη, γιατί τώρα δεν στρώνει εντελώς καλά επειδή είναι έτσι, και θα την ενώσω με το βελονάκι μου με άριχτα από την ανάποδη πλευρά, γιατί θέλω να μου κάνει μπούγιο από κάτω. Όταν θα τη γυρίσω τη σωστή πλευρά, θα έχει κάνει, θα έχει έναν όγκο. Η κόνη, αν θυμάμαι καλά, είναι 200 γραμμάρια. Έχω χρησιμοποιήσει ένα κόνο και λίγο από τον επόμενο. Η ένωση είναι εδώ. Δηλαδή με 200 γραμμάρια θα ήταν εδώ η τσάντα μου. Βγάζω το ποντοδείκτη. Και ξεκινάω να ενώνω πόντο-πόντο, πιάνοντας όλο τον πόντο και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Όλο τον πόντο από αυτή την πλευρά, όλο τον πόντο από την άλλη πλευρά. Πόντο πόντο λοιπόν, μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Λίγο πιο απλό, θεωρώ πιο εύκολο το χιαστή τσαντάκι με το ζίπερ, το έτοιμο. Πολύ ωραία πλέξη, πραγματικά πολύ ωραία πλέξη. Πάλι θα προσπαθήσω να βγάλω τη φωτογραφία σε φυσικό φως για να καταφέρετε να δείτε καλύτερα το ανάγλυφό της. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας βοήθησε σε περίπτωση που έχετε ζιπεράκι και δεν το έχετε κάνει ακόμα. Πολλά φιλιά, τα λέμε την επόμενη φορά. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.